Η Real Madrid γίνεται σήμερα 110 ετών και ο μεγαλύτερος σύλλογος του πλανήτη γιορτάζει. Όταν μιλάμε για τη Real Madrid υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες αντιδράσεων ανάμεσα στους φιλάθλους. Αυτοί που τη λατρεύουν και αυτοί που λατρεύουν τη μισούν. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι η δεύτερη είναι περισσότερη από τους πρώτους, όμως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να έχει περάσει έστω μια ώρα βλέποντας ποδόσφαιρο και να μην τρέφει κάποιο είδους συναισθήματα για τη βασίλισσα. Όταν στις 6 Μαρτίου του 1902 ο Καταλανός Χουάν Πάδρος ίδρυε την Club Espanol de Madrid, είναι βέβαιο ότι δεν φανταζόταν πως 110 χρόνια μετά το παιδί του θα γινόταν ο διασημότερος σύλλογος του πλανήτη. Η Ρεάλ είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε την αγαπάμε είτε όχι, είτε τη σεβόμαστε είτε όχι, είτε έχουμε τη φανέλα της είτε όχι, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος του κόσμου. Το λένε οι τίτλοι, οι διακρίσεις, οι πεκταράδες, τον Περναμπέου, η επιρροή στην αθλητική και όχι μόνο κουλτούρα στον 20ο και 21ο αιώνα, η ανα τον κόσμο αφισονάδος, τον Κόλτο Ζιντάν το 2002, η πολιτική της επιρροή, μα πάνω απ' όλα το λένε τα πάθη, οι έρωτες και τα μίση που γεννά γιατί μόνο όταν είσαι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο, με κύπελα σε κάθε πιθανό και απίθανο άθλημα, το όνομά σου προκαλεί τόσα πολλά συναισθήματα σε τόσους διαφορετικούς ανθρώπους, από τόσα διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στη Ρεάλ και τις υπόλοιπες ομαδάρες της εποχής μας. Η Ρεάλ δεν αποκτά επιπλέον κύρος επειδή παίζει σε αυτήν ο Ρονάλντο και κασίγια και την προπονεί ο Μουρίνιο. Αντίθετα, ο Κριστιανό, ο Κασίγιας και ο Μουρίνιο και παλαιότερα πολύ μεγαλύτερες προσωπικότητες όπως ο Ζιντάνο ο Ραόλ και οι φίλοι τους ψηλώνουν επειδή φέρουν το οικόσιμο της Ρεάλ.